ακούσει ότι θα κάνεις κάτι τηλεοπτικά. Θα ήσουν και στην εκπομπή της Κατένας Καινούργιου, θα σχολιάζεις το All Star. Είχαμε κάνει κάποιες συζητήσεις με το Θέμη. Μετά, όταν έμαθε το πρόγραμμά μου, συζητούσαμε να βάλουμε μια ενότητα στην εκπομπή της Σούπερ Κατερίνας ταξιδιωτική, ώστε να καταγράψουμε ό,τι κάνω εγώ τώρα στην ουσία και να παίζει κάπως στην εκπομπή. Υπήρχε και ένα θέμα υγείας στη μέση, δεν προλάβαμε να το στήσουμε. Οπότε θα δούμε από Γενάρη. Γενικά μου έχουν γίνει προτάσεις για πάνελ, αλλά πέρσι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μένα. Εσύ θα ήθελες να το κάνεις αυτό με το σχολιαστικό κομμάτι, να είσαι σε μια εκπομπή, σε ένα πάνελ. Από τώρα, δηλαδή, αν μου έλεγες πρέπει να απαντήσω εάν θα μου ταιριάζει ή όχι, θα έλεγα όχι, δεν μου ταιριάζει. Survival All Star, είπες ότι δεν θα πας λόγω μιας μήνυσης που έχει γίνει. Προφορικά μου είχαν πει εάν θα ενδιαφερόμουν. Μεγάλο τέλεχος, δεν θέλω να πω το όνομα. Του είχα πει ότι όχι. Από την αρχή δεν θα έμπαινα ποτέ, μετά δεν ξέρω. Λύθηκε όμως αυτό το θέμα, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να αποσυρθεί. Κρεμεί το δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι από τη μεριά τους για να σου προτείνουν κάτι τέτοιο δεν είναι τεταμένα τα πράγματα. Αυτό που ξέρω ότι είναι επιχείρηση είναι όλα, έτσι. Δηλαδή για εμένα ξέρουμε ότι ήμουν τυχερός, άρεσα στον κόσμο, είχα μια μεγάλη απήχηση στον κόσμο, πέφτανε πολλά λεφτά στις ψηφοφορίες, οπότε at the end of the day είναι. Και το survival το κάνουν για να βγάλουν λεφτά. Δεν το κάνουν για να το βλέπει ο κόσμος. Θεωρητικά θα ξαναέφερνα λεφτά. Τριαντάφυλλος, για παράδειγμα, είχε και αυτός μεγάλη απήχηση. Οπότε, κατ' εμέ, μπορεί να του δώσουν παραπάνω λεφτά, επειδή ξέρουν ότι φέρνει πίσω λεφτά. Αυτό που λένε κάποιοι ότι οι νικητές δικαιούνται να πάρουν παραπάνω χρήματα. Διαφωνώ φουλ σε αυτό. Τον Αλέξη Παπά, είδα που σου είπε ότι ο λόγος που δεν σου μιλούσε και είχε εκνευριστεί μαζί σου ήταν επειδή είχες κινητό, λέει, μέσα στο παιχνίδι. Και εγώ ο λόγος που δεν συμπαθούσα τον Αλέξη είναι ότι τραμπούκιζε ένα σεκιουριτά. Αλλά αυτό είναι λόγια δικά μου. Οπότε ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και το ίδιο είναι. Και εγώ είχα ακούσει τον Αλέξη ότι είχε κινητό, για παράδειγμα. Είχα ακούσει από κάποιον κάτι που είχε σφυρίξει κάποιο. Ότι μπορεί να έχει και κινητό με στο παιχνίδι και αυτό με είχε εξοργήσει. Και εγώ το είχα ακούσει αυτό, η αλήθεια. Είχε. Και μου είχαν πει ότι το φόρτιζα με θετική ενέργεια. Είχε κινητό. Αν είχα κινητό, θα με ψήφιζα κιόλας παραπάνω. Ίσως γι' αυτό μαζεύαν τόσα πολλά λεφτά στις ψήφους. Είδα στα γενέθλιά σου, λοιπόν, ότι νομίζω ότι ο μόνος συμπαίκτης που είχες καλέσει ήταν ο Τριαντάφυλλος. Μου κάνει εντύπωση γιατί με την Άννα Μαρία και τον Νίκο ήσασταν πάρα πολύ κοντά στο παιχνίδι και βλέπαμε μία σχέση. Αδελφική, να το πω. Το παιχνίδι ήταν πριν 2 χρόνια, γίνανε κάποια πράγματα, εδώ και ένα χρόνο είμαστε σπαστά. Αλλά δεν είναι ότι αντιπαθούμε ένας τον άλλο. Δηλαδή, άμα βρεθούμε έξω, μια χαρά θα είμαστε.